Τους τελευταίους μήνες έχουμε ταξιδέψει παρέα σε μερικές από τις πιο όμορφες γαστρονομικές γωνιές της Ελλάδος. Από το Πήλιο μέχρι τη Λευκάδα, από τις κορυφές του Ολύμπου μέχρι τις παραλίες της Μάνης, ο πρώτος κύκλος της εκπομπής μας πραγματικά μέσα από τοπικές κουζίνες, από γεύσεις, από τοπία, από ανθρώπους, μας αποδεικνύει το πόσο πλούσια είναι η ελληνική κουζίνα. Πάμε λοιπόν μαζί για ακόμα μία φορά να απολαύσουμε τις καλύτερες στιγμές από όλα αυτά τα ταξίδια. Φτιάξε τις βαλίτσες σου και βρες με στη στροφή, γιατί σήμερα θα φύγουμε. Πρώτος μου σταθμός σε αυτό το ταξίδι ήταν το νοτιότερο άκρο της υπηρετικής Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα η Μάνη. Γνωστή για την άγρια ομορφιά, τη λιτή κουζίνα και τους ανθρώπους της που χάρη στο μανιάτικο πείσμα κατάφεραν να αντισταθούν σε αμέτρητους κατακτητές και να επιβιώσουν σε ένα τόπο σκληρό και άγωνο. Οι Μανιάτες έχουν τη φήμη ότι είναι μετρημένοι και μοναχικοί, αλλά ακόμη και με τα πιο λιγοστά υλικά ξέρουν να φτιάχνουν τους καλύτερους μεζέδες. Συγκλινάκι με πορτοκάλι, ελίτσες δικές μας με λεμόνι, λεμονάτες, πολύ ωραίες. Πορτοκάλι με συγκλινί. Δύο υλικά. Εγώ όσο περισσότερος καιρός περνάει, τόσο καταλαβαίνω ότι στην απλότητα κρύβεται όλη η νοστιμιά. Τι θα γίνει ρε γυναίκα με τον Πασπαλά ακόμα? Πασπαλά, ουσιαστικά η μανιάτικη εκδοχή της γαλλικής σουπρέμ. Άντε μωρή γυναίκα, θα σου κάνω διάσημη. Θα δεις που θα φτάσεις. Πεντανόστιμο. Πεντανόστιμο, πραγματικά. Εκτός από το σπιτικό σύγκλινο και τον παραδοσιακό πασπαλά που μου προσέφεραν η κυρία Άννα και ο κύριος Παναγιώτης, μου πρότειναν να με πάνε με τη βάρκα τους στο μέρος όπου μαζεύουν άγρια σπαράγγια και ανθό αλατιού. Και νομίζω ότι το πιο ωραίο σετ πάνω στον κόσμο για να μαγειρέψεις είναι εδώ. Πήρα σπαράγγια, πήρα σύγκλινο, λίγα βουλάκια, λίγα ντοματίνια και ουσιαστικά θα κάνω μια γρήγορη ομελέτα. Το σημείο όπως λέγεται, το τηγάνι. Οπότε, τιμή σερέκεν, θα σερβίρουμε στο τηγάνι. Κοιτάξτε εδώ. Αναγία. Λένε ότι όταν ο Θεός έφτιαχνε τον κόσμο, όσες πέτρες του περίσεψαν, τις άφησε στη Μάνη. Όντως, η δυτική Μάνη είναι άγωνη και γεμάτη βράχια. Περνώντας όμως στην ανατολική πλευρά, το τοπίο αλλάζει. Είναι καταπράσινο, γεμάτο ελαιόδεντρα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Εδώ έχω ακούσει πως βρίσκονται και κάποιες από τις πιο όμορφες παραλίες της Πελοποννήσου. Σε μια από αυτές λοιπόν αποφάσισα να κατασκηνώσω και να φτιάξω μια τοπική συνταγή που θα ζήλευαν και οι Ιταλοί. Όλαλα. Βάλτε το συγκλίνο εδώ, πάρτε και τα αυγά. Και γι' αυτό το λόγο λέγεται η μανιάτικη καρμπονάρα. Θα πάρω λίγο απ' όλα, λίγο συγκλίνο, λίγο αυγουλάκι και βέβαια λίγα από τα υπέροχα μακαρόνια που ψήσαμε με τη μυζήθρα. Ποια καρμπονάρα. Αυτό δεν υπάρχει. Τελευταία μου στάση στη Μάνη, το γραφικό Γήθιο και η παραλία με το εντυπωσιακό ναυάγιο. Εκεί
βρίσκουν καταφύγιο οι μεσογειακές σκελώνες καρέτα-καρέτα, οπότε με το συνεργείο μου ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί για να μην τις ενοχλήσουμε. Δεν είχα κουζίνα, δεν είχα φωτιά, αλλά είχα μία ιδέα για κάτι δημιουργικό και πάρα πολύ εύκολο. Όταν έχεις ένα τόσο φρέσκο ψάρι, το τελευταίο πράγμα που θες να κάνεις είναι να το τηγανίσεις, να το ψήσεις, να πάρεις όλη τη φρεσκάδα. Γι' αυτό το λόγο απλά θα το καθαρίσω και ουσιαστικά θα πάρουμε σε λίγο μόνο τη σάρκα. Με ζεδάκι. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, τα ψάρια μπορούμε να τα μαγειρέψουμε και εκτός φωτιάς. Με αλάτι, που το γνωρίζουμε όλοι, αλλά δεν έχουμε χρόνο να τα αλατίσουμε και να περιμένουν να παστώσουν. Και μπορούμε να τα μαγειρέψουμε με οξύτητα. Επειδή είμαστε στη Μάνη, έχω πάρει λίγο πορτοκάλι, λεμόνι και lime. Οπότε τι κάνω, ανακατεύω το ψάρι με όλα αυτά τα υπέροχα ζουμιά από το πορτοκάλι, το lime και το λεμόνι και σε αυτό το σημείο θα ρίξω το αλάτι. Κοιτάξτε εδώ, αγκούρι, ντομάτα, ψαράκι, ήδη φαίνεται σαν μια υπέροχη σαλάτα. Θα πάρω το κουταλάκι και θα βάλω πάνω από την κάθε φέτα. Κοιτάξτε εδώ χρώματα. Νομίζω ότι ίδρωσα, αλλά έφτιαξε ένα θρεπτικότατο σνακ για την παραλία. Παναγία μου. Είναι καταπληκτικό. Η επίσκεψή μου στη Μάνη έκλεισε με την καλύτερη γεύση και τις πιο όμορφες εικόνες. Και μιας και ήδη βρισκόμουν στη γη της Λακωνίας, ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για να εξερευνήσω και τον υπόλοιπο νομό. Για τη Λακωνία είχα ακούσει τόσα πολλά. Για την ιστορία, την έφορη γη, τη βιοποικιλότητα, τις φοβερές εναλλαγές του τοπίου και φυσικά τις υπέροχες γεύσεις. Στη λιμνοθάλασσα του Γέρακα, λίγα χιλιόμετρα πάνω από τη Μονεβασιά, μου είχαν πει ότι θα φάω τα καλύτερα θαλασσινά. Εγώ τελικά συνάντησα τρεις αυθεντίες στα παραδοσιακά ζυμαρικά. Α, καλώς ήρθατε! Κυρία Κωνσταντίνε, κυρία Δασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Παναγιώτη. Καλώς το παλικάρι μας στον Ομορφογέρακα. Έρχομαι από δίπλα. Ναι. Εδώ. Α, έχουμε βάλει μπρος και την κατσαρόλα να τα βράσουμε. Έλα να φτιάξουμε τις γκόγκες, τις όμορφες λοιπόν, και τις νόστιμες. Η κυρία Μαργαρίτα επιβλέπει. Επιβλέπει γιατί είναι αυτή που μας άμαθε να φτιάξουμε τις γκόγκες. Εγώ τα να φτιάχνω. Αλήθεια. Φαίνεσαι τόσο νέα σαν συνομιλική με τις άλλες. Όχι, ευχαριστώ για το κουμπλιμέντο. Καλά το κάνω εδώ. Καλά το κάνεις. Εδώ. Μπράβο. Τώρα ξεκινάμε να κουφώνουμε αυτό που λέμε, το μακαρόνι. Πάνω στα αλεύρι. Πάνω στα αλεύρι. Κάνουμε αυτό. Α, μπράβο. Και το διώχνουμε. Μια χαρά το πάει. Και ώρα να τα ρίξουμε στην κατσαρόλα. Και πόση ώρα τα βράζουμε? Θα βράσουμε 20 με 25 λεπτά. Όντως. Ναι, ναι. Κυρία Μαργαρίτα, ξέρετε ότι όλα τα ζυμαρικά στον κόσμο τα φρέσκα φτιάχνονται σε 3, 4, 5 λεπτάκια. 20 λεπτά πρώτη φορά βλέπω. Μην γελάς, αλήθεια σου λέω. Ήρθε η ώρα να τις βγάλουμε. Άμα συμφωνεί και το αφεντικό. Συμφωνώ. Τι θα έλεγες? Ότι δεν συμφωνείς. Λοιπόν. Τυρί. Γκόγκες. Φαντάζομαι ότι δεν τσιγκουνευόμαστε το τυρί, έτσι? Όχι, όχι, θέλουν αρκετό τυρί. Τώρα και με τη μιτζίφρα. Και έτσι το τσουχτίζεις. Ναι. Βλέπεις το χρώμα που παίρνει η μιτζίφρα. Τέλεια. Και αυτό θα λιώσει τώρα και είμαστε έτοιμοι. Πειράζει να ρίξω εγώ το βούτυρο, να πάρω άδεια από το αφεντικό? Πρόσεξε να μην κάνεις μόνο. Εντάξει. Αυτό κάνω. Καλά το κάνω? Ναι, 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 ναι. Έκανα δύο πιάτα γιατί το ένα είναι για σένα. Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πω, 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 θα φάω όλο αυτό. Θα ανακατεύεις? Όχι. Να το κουτύρω, για λύση. Και πώς το κάναμε? Οι γκόγκες είναι πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει. Εκτός από τις πεντανόστιμες γκόγκες, ένα ακόμη γαστρονομικό σήμα κατά τεθέν της περιοχής είναι και τα σαΐτια. Είχα βέβαια την ιδέα να σας τα δείξω σε μια δικιά μου express εκδοχή. Επειδή θέλω να κάνω μια συνταγή express, αυτό που θα κάνω είναι να χρησιμοποιήσω σφολιάτα για να φτιάξω τη συνταγή μου. Θα πάρω πρώτα απ' όλα το σπανάκι και θα το μοιράσω παντού. Εδώ. Στη συνέχεια. Κόριανδρος βασιλικός, μπορείτε να βάλετε ό,τι μυρωδικά σας αρέσει. Δυόσμος. Σπάστε λίγο φέτα από πάνω. Εδώ. Τώρα. Θα πάρω το μισό της σφολιάτας. Κοιτάξτε εδώ. Θα πατήσω από πάνω. Εδώ. Ουσιαστικά αυτό που θέλω είναι να πατηθεί η σφολιάτα μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Κόψε σε κομμάτια, εδώ, και ρίχνω μέσα στο τηγάνι.
περιμένουν να πάρουν ωραίο χρώμα από μία πλευρά για να γυρίσω από την άλλη και να βάλω την επόμενή μου φουρνιά. Έχω καλά πεπόνια, πεπόνια έχω, ελάτε. Γεια σου! Σε χαρά. Έλα σου δώσω σαΐτια. Καλά που έκανα παραπάνω. Λοιπόν, βασικά πάρτα και τα τέσσερα και θα βγάλω εγώ τα καινούργια. Δεν θέλω ούτε πεπόνια ούτε τίποτα. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ, κασέρα σκάσου μπορεί να πονάει. Να είναι καλό, ε. Όχι δύο μου, ρε, πολλά είναι. Δεν πειράζει. Αλήθεια. Τέλεια. Ωραία τα σαΐτια, ωραία και τα πεπόνια που με κέρασε ο φίλος μου. Το ταξίδι μου όμως έπρεπε να συνεχιστεί σε ένα σύγχρονο βιολογικό κτήμα στη σκιά του Ταΐγετου και στα πιο νόστιμα καρπούζια της χρονιάς. Πώς διαλέγουμε ωραία καρπούζια, τι βλέπουμε? Κοιτάμε εδώ το φυλλαράκι, τι έχει ξεραθεί. Ποιο φυλλαράκι? Εδώ, κοίταξε το. Αυτό εδώ. Ναι. Βλέπεις? Οπότε αυτό είναι έτοιμο. Από τη στιγμή που έχει ξεραθεί, μας λέει ότι είναι μέσα, ότι είναι κατακόκκινο. Παναγία μου. Είναι αυτό που λέμε το τέλειο. Αυτό ανοίγει μόνο του. Για να δούμε. Έχει δύναμη. Και ο καλός ποιος παίρνει? Παναγία, ο καλύτερος. Ο καλύτερος τι παίρνει? Ο καλύτερος παίρνει την καρδιά. Έτσι ακριβώς. Νομίζω δικαιωματικά πάει στο μικρότερο της παρέας. Αμάν. Επειδή θες για πρώτη φορά στο κτήμα μας. Ναι. Και θέλουμε να σε δελεάσουμε για να ξανάρθεις. Ναι. Λοιπόν, εμείς έχουμε φέρει και κάτι άλλο. Τι είναι αυτό? Αυτή είναι μια λαγάνα πίτα που. Εδώ είναι τηγανόψιμο. Ναι. Σύγχρονο. Και λουκάνικα. Και λουκάνικο. Ωραία, κλείσε το τραπέζι. Α, δεν το περιμένω να σου πω την αλήθεια. Για ξενάγηση ξεκινήσαμε και τελικά κάναμε πικνίκ. Είπαμε μετά την τσάπα. Εγώ τρώω και καρπούζι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχω ξαναπεί πως από μικρό παιδί κάθε καλοκαίρι ανεβαίνω στον Όλυμπο. Και η φετινή χρονιά δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Είμαστε στα Πριόνια, 1100 μέτρα και θέλουμε να πάμε στο Ζολώτα. Από εδώ αρχίζει το μονοπάτι, όπως βλέπετε έχει αρκετό κόσμο. Είναι σχετικά εύκολο, ευχάριστο και σε 1,5-2 ώρες θα με πάμε. Να τα και τα μουλάρια. Yeah. Η υπηρεσία courier του βουνού. Και μετά από 2 ρίτσες φτάσαμε στο καταφύγιο. Να βοηθώ. Στόχος μου είναι να φτάσω εκεί. Πλησιάζοντας το Μύτικα, την ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, αυτό που νιώθεις δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν είναι τυχαίο πως οι 12 θεοί της ελληνικής μυθολογίας διάλεξαν τον Όλυμπο για κατοικία τους. Και κάπως έτσι είχα την τύχη να έρθω στην κορυφή και να είμαι τελείως πόνος, Παναγιά μου, δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό, δεν υπάρχει άνθρωπος, αλλά υπάρχω εγώ. Και εδώ πέρα είναι το ψηλότερο σημείο της Ελλάδος. Εδώ πέρα πραγματικά μπορείτε να δείτε τα πάντα. Όλα. Βέβαια, εκτός από την κορυφή, στόχος μου ήταν να κατακτήσω και μερικές γαστρονομικές εμπειρίες στην περιοχή. Λέμε πως το καλύτερο κομμάτι θα στο δώσει ο μάστορας άμα μπεις από την πίσω πόρτα. Ισχύει? Έτσι ακριβώς είναι. Άρα τι θα μου δώσεις? Πληρώθηκε. Ωραία, φίλε, τα κοντοσούβια του Στέργιου στο Δίον, ο καλύτερος μεζές. Παναγία μου, πόσο τρως από αυτό την ημέρα? Αν σταματάς κάθε 10 λεπτά, τρως όλη μέρα. Τελευταία μου στάση στον Όλυμπο, η μπάρα. Ένα πανέμορφο βοσκοτόπι που θυμίζει Far West. Το τέλειο location για μια συνταγή που κάθε φορά που θα την κάνετε θα με θυμάστε. Θέλω να σας δείξω έναν τρόπο για το πώς μπορείτε να καπνίσετε γενικά πράγματα στο σπίτι με μια κατσαρόλα. Και αυτό που θα κάνω είναι, θέλουμε αλουμινόχαρτο. Και θα το στρώσω πολύ προσεκτικά στον πάτο της κατσαρόλας. Εδώ. Θα ρίξω πρώτα απ' όλα καστανή ζάχαρη, γιατί η καστανή ζάχαρη θα γίνει καραμέλα και ουσιαστικά θα κάψει όλα τα μυρωδικά μου για να βγάλουν καπνό και να καπνίσουν το κρέας μου. Τσαγάκι, ρίγανη, δεντρολίβανο. Έχω λίγο αστεριωτή γλυκάνισο, εδώ. Λίγο κάρδαμο και λίγο πιπέρι. Θα ρίχνω και αυτά μέσα. Και ήρθε η ώρα να προσθέσω τις μπριζόλες στην κατσαρόλα. Κοιτάξτε εδώ. Και αυτό που θα κάνω είναι να βγάλω το τηγάνι, να βάλω την κατσαρόλα πάνω στη φωτιά και θα κλείσω και το καπάκι. Όση ώρα καπνίζει το κρέας, πάμε να ετοιμάσουμε το ψωμάκι μας εδώ πέρα. Θα βάλω λίγο μουστάρδα ολικής άλεσης. Και όπως βλέπετε, βγάζει καπνό, ε. Κοιτάξτε.
Όλαλα. Βλέπετε αυτό το χρώμα που έχει πάρει το καφετί από πάνω, μπριζόλα, είναι γιατί την έχουμε καπνίσει. Την έχουμε κάνει καπνιστή, σπιτική. Χαμός γίνεται. Η πρώτη μπριζόλα πάνω από το πρώτο ψωμί. Και κοιτάξτε πώς είναι από μέσα. Είναι ό,τι πιο νόστιμο σε σάντουιτς έχει γίνει ποτέ, Παναγία μου. Οι γεύσεις και η ενέργεια που μου έδωσε ο Όλυμπος θα με συντροφεύουν για καιρό. Νιώθω πολύ τυχερός που για ακόμα μία χρονιά τα κατάφερα και βρέθηκα εδώ. Η εξερεύνησή μου όμως στο γευστικό χάρτη της Ελλάδας συνεχίστηκε. Αυτή τη φορά με κατεύθυνση προς την Εύβοια. Και το κυνήγι άγριας τρούφας στο δάσος της Έτας ξεκίνησε. Φρίντα, είσαι εδώ! Εδώ, πάμε εδώ! Είναι το GPS της, της τρούφας. Ναι, κάτι έχει μυρίσει, κάτι μπορεί να βρει. Α, να τι, βρήκε. Άστο. Μπράβο. Μπράβο, ορίστε. Βρήκαμε την πρώτη μας τρούφα! Yes! Μπράβο, Φρίντα. Έλα, εσύ. Λοιπόν, θα μου τη χρεώσει. Γιατί όχι. Όχι, βέβαια. Θα την πάρω. Μην έχω και τσεπάκι. Μην το μετά μου πεις φέτη να πείσω. Όπου, άστο σε μένα, άστο σε μένα. Τι έφαγε. Τι έφαγε. Ρε άτιμο, τι φρώνω κατευθείαν. Δεύτερη τρούφα μας. Yes. Προχωράμε. Εντάξει, κάτι κάναμε. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία ομελέτα. Καλά, δεν θα είναι. Απλή ομελέτα με τρούφα. Καλά, απλή ομελέτα με τρούφα δεν θα είναι. Αυτή η ομελέτα κοστίζει περισσότερο από ριμπάι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ως τώρα να ξέρεις, Δημήτρη, η ομελέτα σου κοστίζει 50 ευρώ. Θα βάλουμε και άλλη τρούφα. 60. 70. Ούτε καν βλέπω. 80. 90. 100. Αυτός είσαι. Δοκίμασε. Μπουκιά και 10 ευρώ. Δεν υπάρχει. Πραγματικά είναι τέλεια. Για την επόμενη γευσιγνωσία μου έπρεπε να ανέβω και να κατέβω ολόκληρη τη δίρφη. Και αφού ανέβηκα και κατέβηκα όλο το βουνό, ο κύριος Θανάσης ευτυχώς με περιποιήθηκε με τα καλύτερα κοψίδια στην ταβέρνα του. Πω πω. Σαλατούλα. Και βάζεις ποσότητα, ε. Να τι θα φάμε ή δεν θα φάμε. Αυτά είναι. Ωραία. Είναι τραγανό απ' έξω, φαίνεται. Έχει πιάσει κρούστα. Και μέσα λιώνει πραγματικά. Ακούγεται η κόρνα, κάνει κρούτσου κρούτσου. Βέβαια και εγώ στη συνέχεια του ανταπέδωσα το κέρασμα. Δεν ξέρω αν είσαι γνώριμος με αυτές τις γεύσεις. Είναι πιο ασιάτικες. Ναι. Αλλά επειδή το κρέας σου είναι φανταστικό, έρχονται και αγκαλιάζουν το κρέας και το κάνουν έτσι λίγο πιο γλυκόξινο, πιο ιδιαίτερο. Τι? Θα έλεγα κάτι πάρα πολύ δυνατό. Πες όχι τόσο σεμνό. Πες το. Η σάλτσα. Αν και δεν το έχω ανάγκη. Ναι. Αν και δεν το έχω ανάγκη, αλλά εντάξει. Θα σου αφήσω λίγο σε ένα μπουκαλάκι και όποτε υπάρχει ανάγκη. Μπράβο. Θα κάνεις δουλίτσα. Εντάξει. Τέλεια. Εκεί στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην Κίμη δοκίμασα και το θρυλικό γαλακτομπούρεκο του Σπύρου. Έχει. Έχει. Φέρε. Έχει. Ο Σπύρος βγάζει ένα ταψί γαλακτομπούρεκο τη φορά. Και αν είσαι τυχερός και προλάβεις, θα καταφέρεις να το δοκιμάσεις. Και από το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, το ταξίδι μου συνεχίστηκε στο στεριανό νησί του Ιωνίου. Γεια σας. Γεια σου, Άγγι. Κάνατε. Εσκάβα όνειρο που δεν τελειώνει. Όπως καταλαβαίνετε, βρίσκομαι στη Λευκάδα. Πάμε στα σύνορα, πάμε στο χώρο, πάει στο δώρο. Ξεκίνησα με μία βόλτα στην παλιά πόλη της Λευκάδας, με τα γραφικά στενάκια, τα πολύχρωμα σπίτια και τα ωραία καφενεία. Βέβαια, ο καιρός δεν αστείευεται ποτέ στη Λευκάδα και γρήγορα μας το γύρισε σε βροχή. Καλώς ήρθες στη Λευκάδα. Πάνω. Γεια σας. Πώς είστε. Καλώς ήρθες. Ο καιρός μπορεί να μην βόλευε για βόλτες, αλλά μάλλον βόλευε για ψάρεμα στο Ιβάρι στη Λιμνοθάλασσα.
όντως έχει ψάρι. Πάμε, 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 πάμε. Α, μ' αρέσει αυτή η δουλειά. Είναι ωραία. Με μεροκάματο τι κάνουμε, τι γελάς, τόση δουλειά κάνω τόση ώρα. Σε φτάνουνε. Ναι, ναι. Θες και δύο χωματίδες. Όχι, όχι, είμαι καλά. Σίγουρα. Μόνο τσιπούρες. Για να δούμε τι πήρες για να σε χρεώσω. Τι με χρεώσεις, είπαμε. Για να δούμε, για να δούμε. Να δούμε τι κάνει ο κόπος σου. 1,5 κιλό. Εντάξει. Καλά είσαι. Δεν αξίζει 1,5 κιλό. Ναι, 15 ευρώ άνετα. Λοιπόν, πλένουμε τα ψάρια. Πάμε. Χτύπα λίγο τον τοίχο. Ωραία. Νομίζω θα μου πήγαινε πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Λοιπόν, και ένα ωραίο μαγείρεμα τώρα με αυτό εδώ το φόντο, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Πάμε εδώ να ετοιμάσουμε το ψάρι μας. Για το ψάρι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα κόψω όλο αυτό το φιλέτο που δεν έχει καθόλου κόκαλα. Ό,τι περισσέψει πίσω στη θάλασσα για φαγητό. Τώρα, αλευρώνουμε εδώ. Και μόλις αλευρώσουμε, κουρκούτι, βυθίζουμε καλά. Και πάμε εδώ, αφήνουμε και σιγά σιγά το ψαράκι μας να ψηθεί. Παναγία μου. Ό,τι βγαίνει, κοιτάξτε εδώ τραγανό κουρκούτι, δεν υπάρχει. Θωμά, θέλω να δοκιμάσεις πρώτα έτσι, μόνο του, θα δοκιμάσω κι εγώ. Αλλά το κόνσεπτ όλο είναι αυτό. Ένα ψαράκι με σκορδαλιά είναι ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει, κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Όπω μιλάμε, είναι πολυτελείας, ε. Αυτό είναι γκουρμέ. Δεν έχω ξαναφάει καλύτερο. Η Λευκάδα πραγματικά με γέμισε με εκπληκτικές εικόνες και μοναδικές γεύσεις. Τίποτα όμως δεν συγκρίνεται με το σουβλάκι που απόλαυσα με θέα το ηλιοβασίλεμα στο Πόρτο Κατσίκι. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η παραλία θεωρείται μία από τις 10 κορυφαίες του κόσμου. Και από τα μαγικά ηλιοβασιλέματα στο Ιόνιο, στο βουνό των Κεντάβρων, στο Πήλιο. Το ταξίδι μου στο Πήλιο ξεκίνησε από την πανέμορφη Μακρινίτσα. Το καλύτερο μπαλκόνι της Ελλάδας. Με τη θέα να απλώνεται πάνω από τις πέτρινες στέγες των σπιτιών και να φτάνει μέχρι τη θάλασσα του Παγασιτικού. Πολύ αδιαφορία όμως ρε παιδί μου, δεν το περίμενα. Δηλαδή μία δεν μπορεί να γυρίσει τίποτα. Έτσι να πούμε μία κουβέντα. Περιμένουνε το φαγητό τους. Έχουν δώσει παραγγελία. Ναι, ναι. Τι καλό έχουμε σήμερα. Χοιρινό στη σούβλα, κοτοπουλάκι. Αυτό είναι το αρέσουν τα μπιφτεκάκια. Άρα, εγώ πρέπει να φύγω. Θα τις έλεγα να έρθουν να φάνε από τα δικά μου, αλλά... Γεια σας. Εκείνες τις μέρες, όλοι μα όλοι οι ντόπιοι στο Πήλιο αφήναν στην άκρη τις δουλειές τους για να ασχοληθούν με το μάζεμα της ελιάς. Πήγα λοιπόν κι εγώ για να βοηθήσω. Η μαγιά είναι να μην κάθεις από κάτω και πέφτουν πάνω σου. Ακριβώς. Καλά, βγάλαμε ηλιά, όχι αστεία. Βγάλαμε. Όταν ήμουν μικρός, έλεγε η γιαγιά μου 5 ηλιές σαν μια μπριζόλα. Σωστό. Είναι 40 κιλά, ε. 45, 40-45. Εντάξει, κάνω περισσότερο. Τα λέτε πιο εύκολο. Δεν πειράζει, το έχω. Τα λέμε στο φορτηγό. Φύγαμε. Και αφού εξασφάλισα το λάδι μου για φέτος, ανηφόρησα προς το γραφικό Άγιο Λαβρέντιο. Εδώ τα αυτοκίνητα δεν μπαίνουν στο χωριό και τα άλογα είναι το βασικό μεταφορικό μέσο. Ποιος θα το περίμενε ότι εδώ, σε ένα από τα πιο γραφικά χωριά του Πηλίου, θα συναντούσα την πιο rock'n'roll παρέα ever. Αυτό τι είναι? Ραμένα, αυτό είναι το bike. Για να ακούσω. Οπα. Επειδή είναι παλιά, δεν με γράφουνε. Έλα, πάμε να φάμε τώρα. Κάτσε να μας ανοίξουνε. Με τον D μας συνδέει η αγάπη μας για τη μουσική και τις μηχανές. Αλλά τελικά, μας συνδέει και η κοινή μας αγάπη για τη μαγειρική. Παρέα με φίλους. Θα μου μαρινάρεις να κάνω ένα roast beef εδώ στη Μασίνα. Εσύ. Roast beef. Ναι. Στη Μασίνα. Αμέ. Είναι το κρέας σωστό, οπότε θα ρίξουμε μόνο λαδάκι. Τζάμι. Αλάτι. Λίγο μπούκοβο γιατί μας αρέσουν τα spicy. Όπα. Εδώ. Οπότε το πιάνεις τώρα το δουλεύεις έτσι. Πρέπει να τα αγαπήσεις. Αυτά είναι. Και νομίζω ότι... Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Για ψήσιμο. Τζάμι γυαλί. Φύγαμε. Φύγαμε.
Ωραία. Λοιπόν, αλευράκι. Λίγο ακόμα ίσως. Τζάμι. Θα ρίξουμε μέσα στο κρασάκι να σβήσουμε. Τζάμι. Θα δέσει όλο αυτό, θα γίνει χαμός και θα έχουμε ένα roast beef με σάλτσα, gravy, στον αυτόματο πιλότο. Το κόψω πρώτα στη μέση, εδώ. Λουκούμι, έτσι. Ναι. Θα ρίξουμε πάνω τη σάλτσα. Ελάτε, παιδιά, τώρα, έτσι όπως είναι, αχνιστό. Θα δίνω πρώτα εδώ ο νοικοκύρης του σπιτιού. Μασίνα έγραψε. Ένα, δύο, τρία. All right. Το φαγωπότη που κάναμε στο συνεργείο του D θα το θυμάμαι σίγουρα για πολύ καιρό. Η φύση, η γαστρονομία και οι άνθρωποι που γνώρισα στο Πήλιο πραγματικά δεν παίζονται. Το tour όμως έπρεπε να συνεχιστεί και αυτή τη φορά με κατεύθυνση προς την Ήπειρο. Τα Ιωάννινα μας υποδέχτηκαν με καιρό χειμωνιάτικο, αλλά και με πολλές ενδιαφέρουσες εκπλήξεις. Αυτή τι είναι, ατομική μερίδα? Αυτή είναι μια πίτα που γίνεται εδώ στην Ήπειρο, όχι, είναι ένα ταψί, έτσι γίνεται. Και φυσικά με φοβερές τοπικές σπεσιαλιτέ. Η γιαννιώτικη κουζίνα εξάλλου είναι από μόνη της ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ελληνική γαστρονομία. Θα θέλω μία από την μία και μία από την άλλη. Να συνδυάσω εγώ. Και ενώ οι Γιαννιώτες έκαναν την πρωινή τους γυμναστική δίπλα στη λίμνη, ήρθε η Εντουράδα. Στα βουνά της Μπαλντούμας συνάντησα τον Άκη και τον Μιχάλη, που μου έταξαν βόλτα με τις μηχανές του βουνού. Λοιπόν, είμαι αποφασισμένος. Νομίζω ότι θα το κάνω. Εντάξει, μου έσβησε. Παραλίγο. Τώρα θα τα ανέβω όμως. Έκανα πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσα. Δεν νομίζω πως θα πήγα και τόσο άσχημα. Όλα πάνε καλά. Νομίζω πως το έχω. Και πιστέψτε με, είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο φαίνεται. Και φυσικά μετά από αυτή την εντουράδα μας άνοιξε η όρεξη. Και βουαλά. Τι ωραίο που έχει γίνει. Έτσι όπως είναι, πάει πάνω από τις πατατές. Η υπέροχη σάλτσα πορτοκάλι που ετοιμάσαμε σε χρόνο ρεκόρ. Κοιτάξτε εδώ, έχει γλασάρει τόσο τέλεια. Κοιτάξτε εδώ τι έχουμε φτιάξει τώρα. Καταστασάρα τρελή. Νομίζω πως ανταπέδωσα την βόλτα. 100%. Εντάξει, πάμε να συνεχίσουμε. Νομίζω θα σε παίρνουμε συνέχεια τις βόλτες μαζί μας. Αλήθεια? Νομίζω είναι μια καλή ιδέα και σε κανέναν αγώνα. Να μου κάνετε και παραγγελίες, τι θέλετε να σας μαγειρέψω. Το έχω. Αυτό, το. Να γίνει το φαγητό των αγώνων. Κοτόπουλο με σάλτσα πορτοκάλι. Στον δρόμο της επιστροφής κάναμε μια στάση στις πηγές του ποταμού Λούρου. Σε μια αληθινή γαλάζια λίμνη. Το συνεργείο είχε αρχίσει να πεινάει και η βρόχα συνέχιζε να πέφτει right through. Έπρεπε λοιπόν να ετοιμάσω κάτι γρήγορο, νόστιμο και χορταστικό. Ένα, δύο, τρία. Πιο ωραία πίτα, σε μόλις 12 λεπτάκια είναι έτοιμη. Τα ακούτε έτσι. Ουχου. Δύο κομμάτια. Δύο, έλα. Ωραίος. Αλλά θα πάω στο φίλο μου τον Κωστή, που αν και κρατάει την ομπρέλα. Πάντα έχω κάνω τα πιάτα. Λοιπόν, και εδώ, ένα μικρό εισίσαι για τη λιγούρα. Εδώ. Ωπα! Καλή όρεξη. Βεβαίως. Και ο τελευταίο, μπελέσι ή παμπάν. Και από τα ατμοσφαιρικά Γιάννενα, το ταξίδι μου συνεχίστηκε σε έναν από τους πιο αγαπημένους χειμερινούς προορισμούς της χώρας μας. Τα Καλάβρητα. Περπατώντας τα Καλάβρητα, η μυρωδιά από το φρέσκο ψωμί με οδήγησε σε ένα αρτοπείο όπου καθημερινά ψήνουν ψωμί σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Εκεί με έβαλαν κατευθείαν στην παραγωγή. Καλά, το έχω πάρει πολύ άσχημα το κολλάι, Το βλέπεις. Θα σε κρατήσουμε εδώ. Καλά, ένα χειροκρότημα θέλω από εσάς τώρα, γιατί πραγματικά το έκανα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επισήμως, έχω γίνει ένα σωστό μηχάνημα παραγωγής ψωμιού. Θα περιμένεις να τα βγάλω κιόλας, Θα περιμένω. Δεν νομίζω. Ωραία η δουλειά του φούρναρη, αλλά προτιμώ τη μαγειρική.
και μάλιστα στη φύση. Επόμενη στάση μου, η καταπράσινη Ζαχλωρού. Με φόντο τον Οδοντοτό και το πανέμορφο φαράγγι του Βουραϊκού, έστησα τον πάγκο μου για να ετοιμάσω το τέλειο comfort food για τις κρύες μέρες. Κάνω μία υπέροχη γρήγορη μπεσαμέλ. Φανταστική. Γεια σας. Και κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Φανταστικά ζυμαρικά. Θα βάλω λίγο θυμάρι. Φανταστικό. Όλαλα. Φαγητό από τα λίγα. Και κοιτάξτε εδώ η φύση. Και βέβαια βρισκόμαστε στα Καλάβρητα. Θα ρίξουμε λίγο φέτα της περιοχής, εδώ. Λίγο θυμαράκι από πάνω, εδώ. Και νομίζω πιο τυρένιο mac and cheese ή μακαρόνια με τυρί. Δεν έχετε ξαναδεί. Είναι πάρα πολύ ντελικάτο, είναι πάρα πολύ γκουρμέ και είναι πάρα μα πάρα πολύ νόστιμο. Τώρα δεν θα με πιστέψετε, αλλά μέχρι και το ταξίδι μου στα Καλάβρητα, η αλήθεια είναι πως δεν είχα πατήσει ποτέ το πόδι μου σε χιονοδρομικό κέντρο. Έφτασε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου. Θα γελάτε τώρα, αυτό θα γίνεται. Όλο το συνεργείο είχε βάλει στοίχημα για το πόσες τούμπες θα φάω. Ετοιμαστείτε τώρα για σούπερ διαδρομή. Είναι έτοιμος να πάρει ταχύτητα. Πάμε, συνέχισε, το έχεις. Πάω και πλάγια μα θέλω. Φρένο. Δεν έπεσα! Δεν έπεσα! Νομίζω όμως πως τελικά τους διέψευσα. Παιδιά, πρέπει να βρείτε πιο δύσκολα πράγματα μου δώστε να κάνω. Αυτά μου φαίνονται αστεία. Και μετά από το πρώτο μου μάθημα σκι, ήρθε η ώρα να φάμε κάτι όλοι μαζί με τα παιδιά από το χιονοδρομικό κέντρο. Φασάρα! Θα φτιάξω χιονοδρομικό φαχίτας. Okay. Αλλά νομίζω ότι θα παγώσει γρήγορα. Νομίζω πια θα γίνει της μόδας φαχίτα στο βουνό. Λιμοκτονούμε, Άκη, λιμοκτονούμε. Λοιπόν. Μας έσπασε στη μύτη, αγόρι μου. Το έχω φτιάξει πάρα πολύ καλά. Παίρνουμε και βάζουμε ό,τι θέλουμε. Καλό θα ήταν βέβαια να παίξετε λίγο απ' όλα. Να το κάνετε έτσι πιο μίξ εδώ πέρα. Μπράβο. Ωραίος. Τυλίγουμε. Και απολαμβάνουμε. Το πρώτο, μου επιτρέπετε να πάει στην Κατερίνα που ήταν δασκάλα μου. Πούτε. Ναι. Ορίστε. Έφτιαξα εγώ για σένα. Οπότε ευχαριστώ, μπείτε Μάκη. Μέσα και ξεκινήστε. Φανταστικά. 100% δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πρέπει να φάσει λίγο απ' όλα. Σκιέρ δεν ξέρω αν τελικά θα γίνω. Πάντως στα Καλάβρητα είμαι σίγουρος πως θα ξαναπάω με την πρώτη ευκαιρία. Οπότε σε περιμένω ξανάρθεις και να μας μαγειρεύσεις και να γίνει. Η αλήθεια είναι πως επειδή ήταν εύκολη πίστα, κάναμε και αυτό το φαγητό. Σε πιο δύσκολη πίστα, να ξέρετε, θα γίνει το τζέρτζελο παραπάνω. It's a deal. Give me five. Yo. Πάλι στο δρόμο. Αυτή τη φορά με κατεύθυνση προς τον πιο ορεινό νομό της χώρας. Επόμενος σταθμός, η Ευρυτανία. Την Ευρυτανία τη γνωρίζουν πολύ καλά όσοι αγαπούν τα βουνά, τα ποτάμια και γενικότερα τις εξορμήσεις στη φύση. Εγώ όμως ήθελα να την εξερευνήσω με γνώμονα όσα είχα ακούσει για τα φοβερά κρεατικά, αλλά και κάποιες παραδοσιακές συνταγές που οι γυναίκες της περιοχής περνούν από γενιά σε γενιά. Θα πάρω αυτό το κομμάτι. Πάρτε και εσείς κορίτσια. Είναι φανταστική. Είναι όλη στο στόμα. Είναι σαν κέικ, αλλά δεν είναι κέικ, είναι πίτα. Είναι πίτα. Μου είχαν πει ότι οι Ευρυτάνες είναι οι καλύτεροι μάστορες στο κρέας. Η σούπα σου είναι για Αστέρι Μισελέν, όντως. Συγχαρητήρια. Ωραίος. Κανείς όμως δεν με είχε προετοιμάσει πως το Καρπενήσι θα συναντούσα τον πιο εστέτ κρεοπόλη σε ολόκληρη τη Ρούμελη. Να σου πω κάτι, νιώθω πάρα πολύ άσχημα γιατί είσαι πολύ καλωτημένος και έχω έρθει πολύ πρόχειρα. Μπορούμε να σου δώσουμε να αλλάξεις. Έχεις μια γραβάτα να βάλω, όχι, κάτι θα σου πρόχειρα. Δώσω κάτι να ταιριάζει με το μαγαζί μας. Μια χαρά, πώς είμαι. Για πάμε.
Α, έχει διαδικασία. Για ορίστε. Καλά, εννοείται. Α, μια χαρά. Και βλέπεις, το πάμε ρυθμό, δεν χτυπάνε και τα δύο μαζί. Χτυπάει μια το ένα, μια το άλλο. Μια το ένα, μια το άλλο. Γιατί είμαι επαγγελματίας. Φοβερός τύπος ο Βαγγέλης, φοβερή και η συνταγή για τις κεφτέδες με το γίδινο κιμά. Τολμηρός. Και. Κρατιέσαι. Δεν κρατιέσαι. Και βέβαια, εκτός από τα κρεατικά, ένας ακόμα γαστρονομικός θησαυρός της Βρετανίας, που ίσως δεν γνωρίζουν πολύ, είναι και τα μανιτάρια. Ρίχνουμε το ξύδι μέσα. Δεν το λυπόμαστε, γιατί θα ισορροπήσουμε τη γεύση με το μέλι. Μία κουταλιά της σούπας, εδώ. Κοιτάξτε εδώ μία τηγανιά. Έβαλα λοιπόν στοίχημα να φτιάξω μία τηγανιά που θα σας κάνει να ξεχάσετε ό,τι ξέρατε μέχρι Έλα, τώρα, για την τηγανιά. Μαγεία. Μαγεία μόνο. Ωραίος. Γεια μας. Γεια σου. Δεν υπάρχουν. Απίστευτο. Αυτή θα είναι μοναδική. Το ταξίδι μου στην Βρετανία έκλεισε με μία γλυκιά γεύση. Κάνοντας τη βόλτα μου στο μεγάλο χωριό με τα πέτρινα αρχοντικά, συνάντησα την κυρία Δήμητρα. Η κυρία Δήμητρα με κάλεσε στο σπίτι της για να μου δείξει πώς φτιάχνει ένα τοπικό γλυκό με βάση τα αυγά. Ωραία, να δοκιμάσεις τότε. Το δικαιούσε. Δούλεψες. Είναι τόσο ευχάριστο. Δηλαδή... Είναι ελαφρύ. Δεν έχει βούτυρο, δεν έχει λάδι, δεν έχει τα αυγό, το σιμιγδάλι. Το αυγό και το σιροπάκι του, αλλά είναι ναι. πολύ ελαφρύ. Δηλαδή μπορεί ναι, να φας και δύο και τρία κομμάτια ναι. και τέσσερα. Και όσα θέλεις. Με τρία είμαι εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σας είδα. Και ελπίζω να συνεχίσεις να φτιάχνεις αυτή την υπέροχη συνταγή και να ετοιμάσεις και στα εγγόνια. Και στα εγγόνια, ναι, ναι. Την ξέρουν ήδη. Γεια σου. Γεια, στο καλό να πάτε. Χάρηκα. Αφήνοντας πίσω την πανέμορφη Βρετανία, επόμενη στάση μου ήταν η Λιβαδιά και η έφορη γη της Βοιωτίας. Η κοιλάδα που απλώνεται στους πρόποδες του Παρνασσού και του Λυκώνα είναι ένα από τα πιο γνωστά βοσκοτόπια της Ρούμελης. Εδώ μεγαλώνουν αμέτρητα κοπάδια από εγωπρόβατα. Ανάμεσά τους και η μικρή Τζίντζερ με την οικογένειά της. Να το πούμε Τζίντζερ, γιατί έχει αυτό το χρώμα το ωραίο. Καλά, είναι και πολύ ξένο αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το πετύχω κιόλα, αλλά. Όχι, είναι καλό, κοίτα. Τζίντζεράκι, κοίτα. Τζίντζερ είναι και κοπελίτσα, έτσι δεν είναι. Α, τι Τζίντζερ είναι. Τι πλασματάκι καλό που είσαι εσύ εδώ. Ταπ, ταπ. Είχα δεν είχα, μπήκα πάλι στην παραγωγή. Τάκα, τάκα, ε. Ναι, ναι. Εδώ δεν είναι τηγάνισμα, θέλει τάκα, τάκα να κάθεις μία ώρα. Χάρη στο μικροκλίμα και την πλούσια βλάστηση, το γάλα της περιοχής θεωρείται εξαιρετικά νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη. Ωραία, βγάλε και το άλλο. Μέσα σε 6-7 λεπτά πρέπει να κατεβούν και τα 24 ζώα. Νομίζω πως είχε έρθει η ώρα να κάψω επιτέλους και μερικές θερμίδες από όλα αυτά που έφαγα στα ταξίδια μου μέχρι τώρα. Άκη, έρχεσαι. Τι έρχομαι, θέλω να πας λίγο πιο γρήγορα. Έχω σε βλέπω λίγο χαλαρό, γι' αυτό. Χαλαρός εγώ. Για να δούμε. Εσείς είστε λίγο χαλαροί. Για χαλαροί. Να σε δούμε, για να σε δούμε. Λίγο έξω από τη Λιβαδιά με περίμενε ο πρόεδρος του τοπικού αναρχητικού ομίλου για μια μικρή, όπως μου είπε, βόλτα. Τελικά η μικρή αυτή βόλτα εξελίχθηκε σε πεζοπορία στο εντυπωσιακό φαράγγι της Σέρκινας. Έλα. Τι όμορφο πράγμα είναι αυτό. Αυτό λοιπόν Άκη είναι το τρίχινο γεφύρι που λέγαμε. Όταν περνούσαν οι κάτοικοι το γεφύρι, ναι. υπήρχαν μάλλον νεράιδες που αν μιλούσαν τους έπαιρναν τη φωνή. Γι' αυτό λοιπόν οι κάτοικοι περνούσαν στα γρήγορα για να μην τους πάρουν τη φωνή. Ησυχία και προχωράμε. Ουου! Μετά την πεζοπορία όμως, μας περίμενε το καλύτερο ενεργειακό σνακ για αναπλήρωση δυνάμεων. Όπα! Τι κατάσταση είναι αυτή εδώ! Το κορέτσι μετά από πεζοπορία δεν φάει ποτέ στη ζωή μου. Αναπλήρωση δυνάμεων. Στην εδώ κολλάκι. Καλό! Τι μας τώρα σπίσεις εσύ, τι τρομερή μπάρα ενέργειας είναι αυτή, έλα μας τώρα! Δινίωροι βάτες, φοβεροί ψίστες, αλλά και φοβεροί τραγουδιστάδες. Μαρένο μου καημένος μαγαταμού βασίλη, πόσα το βασίλη.
Αυτοί οι λιβαδιώτες είναι τελικά η ψυχή της Ρούμελης. Τελευταίο σταθμός αυτού του γευστικού ταξιδιού ήταν η Καλαμπάκα και τα επιβλητικά μετέωρα. Δηλαδή τώρα έφυγε η αρνητική μου ενέργεια. Φεύγει συνεχόμενα. Οπ. Κάτσε, γιατί ήταν τα μαστόρια. Γεια. Γεια σας, παιδιά. Γείωση κάνετε με τον Δημήτριο. Υπάρχουν φορές που έχουμε άμεση επαφή με το έδαφος. Καταλαβαίνεις, οπότε κάνουμε κι εμείς που και που τη γύρω. Κάντε δύο. Εύχομαι να μην κάνετε καθόλου τέτοια γύρωση σήμερα και να περάσετε υπέροχα. Να είσαι καλά. Γεια σας, παιδιά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια. Ένα από τα πιο ενεργειακά μέρη που έχω επισκεφτεί στη ζωή μου και σίγουρα μια από τις πιο ενδιαφέρουσες τοπικές κουζίνες που έχω δοκιμάσει ανά την Ελλάδα. Κεφτέδες με ζουμί. Μπράβο. Με ζουμί. Με ζουμί. Δεν γινόταν να έχω έρθει στην Καλαμπάκα και να μην κάνω στάση για το πιο φημισμένο χαλβά ολόκληρης της Θεσσαλίας. Γωνία ή μέση? Γωνία. Είναι η τέχνη του μάστορα η γωνία. Πόσο καραμελωμένη είναι. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Παναγία μου. Το σημαντικότερο είναι το βούτυρο, ναι. Αγνό βούτυρο της περιοχής μας. Corn flour. Ακριβώς. Νερό, ναι. Ζάχαρη. Α, τα ξέρεις πολύ καλά. Δουλεύετε το μείγμα καλά. Έτσι, έτσι, έτσι. Και μόλις δουλευτεί καλά, κατά έναν περίεργο τρόπο αρχίζει να δένει. Έτσι. Και μόλις αρχίζει να δένει, κατά έναν περίεργο τρόπο παίρνει χρώμα. Ακριβώς. Καραμελώνει, ναι, καραμελώνει. Ναι. Και στο τέλος η μαγιά είναι, αυτή η κρούστα που βλέπουμε, είναι αυτή που παίρνει από κάτω. Οπότε θέλει μαεστρία να μπορέσεις να γυρίσεις το κάτω πάνω με τη μία. Ακριβώς. Για να πάρεις την κρούστα. Γιατί δεν έχει κρούστα. Είσαι έτοιμος να βγάλεις χαλβάκι. Λοιπόν, εγώ σου υπόσχομαι ότι αυτό θα το τελειώσω σήμερα. Γιατί όχι, είμαι σίγουρη. Μην το τελειώσω τώρα. Εννοείται πως το χαλβά τον εξαφάνισα με τη μία. Μοναδικό. Και φυσικά, στα μετέωρα με περίμενε ότι πιο δύσκολο, αλλά και ότι πιο συναρπαστικό έχω κάνει μέχρι τώρα. Αυτό θα ανεβούμε. Αυτό θα ανεβούμε. Ωραία. Εύκολο φαίνεται. Έτσι είναι, σούζα βέβαια, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, θα τα καταφέρουμε. Το πρώτο μου μάθημα να ρίχεις στα μετέωρα μόλις ξεκινούσα. Πιο έξω, έτσι. Να βλέπεις τα πόδια σου. Και δεν θα κουμπάς τα γόνατά σου. Αλλά δεν είναι εύκολο. Και ακόμα στα δύσκολα δεν μπήκαμε. Ωραία. Δεν πες, είναι κάθετο. Και θα διαβάζεις την επόμενη κίνηση. Α, μπράβο, εκεί. Πάμε. Πολύ ωραία. Όχι. Εντάξει. Ήταν ό,τι πιο τρομακτικό έχω κάνει. Thank you. Αλλά μπράβο. Πραγματικά... Όταν φτάσεις στην κορυφή, το συνέστημα δεν περιγράφεται. Χαίρομαι πολύ που τα κατάφερα. Πραγματικά, ακόμα και σήμερα, μου φαίνεται φοβερό. Ελπίζω να κρατήσατε μερικές από τις όμορφες εικόνες που σας δείξαμε και να πήρατε αρκετή έμπνευση και ιδέες. Η Ελλάδα μας είναι πανέμορφη κάθε εποχή του χρόνου. Και είμαι σίγουρος ότι κι εσείς μπορείτε να βρείτε μικρούς γαστρονομικούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της.